Για δεύτερη φορά θα φιλοξενηθεί στα Γιάννενα ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια. Ο λόγος για το 11ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όπως ανέφερε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, τα συνέδρια αυτά αποτελούν θεσμό στον χώρο της ενόργανης χημικής ανάλυσης και διοργανώνονται σε διετή βάση από το 1999, ενώ καλύπτουν όλα τα πεδία των σύγχρονων τάσεων, εφαρμογών και εξελίξεων, των αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών σε τομείς αιχμής, όπως του περιβάλλοντος, των υλικών, των φαρμάκων, των τροφίμων, προσελκύοντας υψηλού επίπεδου επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και βιομηχανικό χώρο. Ένα συνέδριο το οποίο έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή στο χώρο της ενόργανης χημικής ανάλυσης, έχοντας πολλά θέματα αιχμής τα οποία έχουν σχέση με την αναλυτική χημεία, δηλαδή την ανάπτυξη φασματοσκοπικών μεθόδων ανάλυσης, τις ηλεκτροχημικές μεθόδους ανάλυσης, τις χρωματογραφικές, θερμικές και μικροσκοπικές μεθόδους, τις σύγχρονες εξελίξεις στη συλλογή και προετοιμασία δειγματοληψιών και δειγμάτων, στις τεχνικές διαχωρισμού, ιδιαίτερα σε πολύπλοκα μείγματα και σε φυσικά προϊόντα, σε συνδυασμένες τεχνικές φασματοσκοπίας, στην ανάλυση ιχνοποσοτήτων και ειδοταυτοποίησης, βιοαναλυτικές και ανασωκοταλυτικές τεχνικές, μικροσυστήματα ανάλυσης, επίσης ρομποτική και αυτοματοποίηση στην ανάλυση, χημική και βιοαισθητήρες, διαχείριση εργαστηριακών αναλύσεων, χημειομετρία, έλεγχος διεργασιών με αναλυτικές μεθόδους, αναλύση πεδίου και φορητά όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται και από μη ειδικούς, έλεγχος ποιότητας και διαπίστευση εργαστηρίων, ώστε οι αναλύσεις να έχουν μια αποδοχή από τον δημόσιο και τον ευρωπαϊκό χώρο, μετρολογία αερολυμάτων και εφαρμογές αναλυτικών τεχνικών με έμφαση στο περιβάλλον, τη βιοιατρική, τη φαρμακευτική, τα τρόφιμα και τα υλικά. Θέλω να αναφέρω ότι οι συμμετοχές των εργασιών είναι 185 εργασίες. Οι περισσότερες εργασίες είναι από ξένους, σημαντικές. Έχουμε 50 προφορικές εργασίες, 122 αναρτημένες εργασίες, κυρίως είναι εργασίες μεταπτυχιακών και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, και 13 προσεκλημένοι επιστήμονες κύρους, οι οποίοι θα μας μιλήσουν σε γενικά θέματα, κυρίως από τον ευρωπαϊκό χώρο, τον Καναδά και την Αμερική. Ένα συνέδριο το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και επιστημονικών διεθνών περιοδικών, θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες μέσα από το συνέδριο να δημοσιεύσουν εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά. Σημαντικό επίσης για μας είναι ότι δύο μεγάλα προγράμματα, το πρόγραμμα Foodomics που είναι ελληνικό πρόγραμμα υποδομών, συμμετέχει σε ιδιαίτερη συνεδρία τα μέλη της και συζητάμε τα Foodomics. Τα Foodomics είναι ό,τι υπάρχει καινούριο στην αναλυτική χημεία για την ανάλυση υπολοιμάτων ποιότητας ασφάλειας τροφίμων, καθώς επίσης και το πρόγραμμα Aeromet Empire Euramed, που είναι ένα πρόγραμμα ειδικό της φυσικής σε σχέση με τα αερολύματα και τα προβλήματα στην ατμόσφαιρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να πω τέλος ότι το συνέδριο αυτό ξεκινάει την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Grand Sarai της πόλης.